Τα νέα, αποκάλυψη στο Άγιον Όρο. Πάνω από 40 μοναχοί νεκροί από κορονοϊό, αιστεία υπερμετάδοση και παραπληροφόρηση ο Άθο. Γονικέ παροχέ, τέλο χρόνου για φθηνέ μεταβιβάσει. Ποιοι τον οδηγούν, Γιατί ο Τσίπρα αναγκάζεται να πάει στη βάση εκλογή του Προέδρου από τη βάση, ζήτησε ο κ. Τσίπρα και φαίνεται ότι έχει μπει σε μια τροχιά να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Και ήρθαν τα πρώτα έξι Ραφάλ πτήσει στο μέλλον. Η καθημερινή. Οι τέσσερι λόγοι για το βαρύ κόστο του ιού. Γιατί ενώ τα κρούσματα μειώνονται, οι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι επιμένουν. Γρήφο η επιστροφή κλεμμένων αρχαιοτήτων από τους Ναζί. Είναι άρθρο των New York Times. Και θητείε και εκλογή από τα μέλη στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του κύριου Τσίπρα. Η εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κλοπή στου μισθού. Σε δύο λεπτά, παιδιά, θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Γιάννη Καρούζο και τον Σπύρο Το Φεμεντίτη. Μισθωτή μεταξύ σκύλα κυβέρνηση και χάρη πληθωρισμό. Η ακρίβεια έκλεψη το 13,7% του μέσου μισθού. Επίδειξη αναργησία από το Υπουργείο Εργασία με την τροπολογία για τι άδειε ειδικού σκοπού. Ελεύθερο τύπο. Ελληνική ασπίδα. Τα αραφάλα αλλάζουν τι ισορροπίε με την Τουρκία. Δεν είχα δύναμη να το αποτρέψω. Συγκλονίζει η 24χρονη Γεωργία, ή πια κάτι έχασα τη συνείδησή μου, θυμάμαι έναν από επάνω μου. Και η επιστροφή του Airbnb μετά από δύο χρόνια πανδημία. Μάλιστα. Δημοκρατία. Σάπιο κράτο. Συγκλονίζουν οι καταγγελίε τη γενναία 24χρονη που έπεσε θύμα βιασμού. Απαράδεκτη κονδυσιεργία και προσληντική μεταχείριση τη κακοποιημένη Γεωργία από την αστυνομία, του ιατροδικαστέ και του ανακριτέ. Την ανάγκασαν να μείνει άπλητη τρία 24 ώρα και τις πήραν κατάθεση μετά από 13 ημέρες. Μετά από 13 ημέρες. Σοκάρει η ατροδικαστική εξέταση, στο φως δύο νέες πανομοιότυπες υποθέσεις. Στην Τανάγρατα, πρώτα εξή λαφά, έφτασαν οι πανίσχυροι φρουροί του Αιγαίου και, ουέ, υποκριτέ, ε, γιατί άραγε κατάπια τη γλώσσα του πολιτικοί, πολιτικοί παράγοντες που πολύ σωστά στήριξαν με ζέση, με ζέση το κίνημα Μητού. Ο βρήκε την ώρα να κλείσει τα νοσοκομεία αδίστακτη. Η Αυγή, Βαξεβάνης η δίωξη, δεν αφορά εμένα αλλά τη δημοκρατία. Λουκέτο σε νοσοκομείο μετά την πανδημία. Κοινική εξαγγελία πλεύρη για κλείσιμο και συγχωνεύσει βασικών μονάδων υγεία. Τσίπρα σε εκλογή Προέδρου. Και Κεντρική Επιτροπή. Και Κεντρική Επιτροπή και... από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και προεκλογική φιέστα με τα Ραφάλ στο ριζοσπάστη, στο λαό ο λογαριασμό τη εμπλοκή στα επιθετικά σχέδια ή πανάτο Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνητικέ φιέστε με τα Ραφάλ. Κόντρα, εκλογή Προέδρου και Κεντρική Επιτροπή από τη βάση, τα αλλάζει όλα στον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξη. Και προειδοποίηση του EMA, οι πολλέ δόσει εμβολίου ίσω μειώνουν τα αντισώματα. Στην αιστεία, η επιστροφή του θάρρου Οδηγό για την κοινωνία, η δύναμη ψυχή τη 24χρονη, στο περιθώριο πλέον κακομαθημένα πλουσιόπεδα που πιστεύουν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Τι ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, ε. 24χρονών. Κοίτα, όμορφο, άσχημος δεν έχει σημασία. Άλλο λέω. Άλλον λέω. Τι, ε, τι, τι, τι κακό την έχει βρει, έχει αυτό, χάσει τον πατέρα, τη μάνα τη. Τον δηλαδή. σύντροφό τη που έδωσε και τεράστια μάχη στο πλευρό του με, την, με τον καρκίνο. Και μετά όλε αυτέ οι αποκαλύψει. Να δούμε, να δούμε, το παρακολουθούμε αυτό το θέμα φυσικά. Το ποντίκι, οικονομικέ νάρκε στο δρόμο για τι κάλπε, κρίσιμε οι αποφάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σημάζεμα των δημοσιονομικών μεγεθών και το αγαπημένο σου γελογραφία, το χρέος του 2022, 2022, στη μορφή του κορονοϊού. Άντε, επιτέλους να τελειώνουμε κάποτε με τον κορονοϊό. Σωστά, για να παραλάβουμε το άλλο μεγάλο βάρος. Star σοκάρουν οι μόλοπες της Γεωργίας. Φωτογραφίες γοθιά στο στομάχι της 24ης μετά το βιασμό. Σοβαρά ερωτήματα για την καθυστερημένη αντίδραση για το δικαστή και η εισαγγελέα μέρες μετά το συμβάν. Τα στοιχεία που περιμένουν οι αρχές από το δείγμα ούρων που σε εργαστήριο της Ερβετίας. Μάλιστα. Μωρό με τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια. Απίστευτη. Τι λέτε, ρε λέ, παιδιά, πιθανή μετασάρκωση ειδικού Θεού. Εδώ κοιτάξτε. Τέσσερα χέρια έχει το παιδί, το βρέφο και τέσσερα πόδια. Σοκ του γιατρού από την απίστευτη γέννα. Εσπρέσο. Ο ιστός των βιαστών, δύο νέες καταγγελίες για τα κυκλώματα των λουσάτων μαστροπών, Όσα τράβηξα στη Σουήτα με τα τα σημάδια του εφιάλτη στο κορμί της Γεωργίας. Στην αυτεμωρική. Ναι. Τι θες. Το κοσταλέξι του βλάχου, βόμβα, βόμβα από τον γιο του, του Ηρακλή. Ναυτεμπορική. Πρώτη έκδοση ομολόγου στη νέα εποχή δανεισμού. Με άλλο επιτόκιο όμω, παιδιά. Ο πληθωρισμό ανέβασε τα επιτόκια και στο 1,836%. Πάνε τα 0, κάτι. Τα πρώτα έχει στη την ανάγραγε στρατηγική εξέλιξη πρώτης γραμμής. Και... Τύπο Θεσσαλονίκη, μαζική αντίδραση Δήμων για το τέλο αστικών αποβλήτων. Ξεσηκώθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση για το άδικο τέλο.